Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας και στην εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Είναι ομολογουμένως μία περίοδος δύσκολη. Είναι μία περίοδος δύσκολη διότι μέσα σε αυτή την υποτυπώδη καραντίνα που βιώνουμε όλοι και σε αυτήν την απαγόρευση αναγκαζόμαστε ούτε λίγο ούτε πολύ να μπαίνουμε σε μία διαδικασία πρωτόγνωρη, η αλήθεια είναι, ορισμένος και ομολογουμένος, είναι μία κατάσταση δύσκολη. Ποιος το αρνείται? Για όλους και για μεγαλύτερους στην ηλικία, πρέπει όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η νεότητα, εσείς οι νέοι και οι νέες, έχετε επιδείξει όλο αυτό το διάστημα, αυτή την δέουσα και την πρέπουσα προσοχή, την ευσέβεια που χρειάζεται, θα το τονίσω. Περίμενε κανείς σε αυτή την περίοδο της καραντίνας, του περιορισμού που βιώνουμε, περίμενε κανείς να δείξουμε εμείς σε μεγαλύτερη το καλό παράδειγμα της ευσεβίας, το καλό παράδειγμα της ορθόδοξης πνευματικότητας και της εκφράσεως αυτής της πνευματικότητας και απέναντίας εσείς, γι' αυτό και λέμε εσείς είστε το μέλλον και η παρηγοριά μέσα στην Ορθοδοξία μας, το παρήγορο αυτό μέλλον το οποίο ανατέλλεστε εσείς οι νέοι, εσείς δείχνετε το καλό παράδειγμα και αυτό πρέπει κανείς να σας το πιστώσει με τα τιμής και με τα σεβασμού από μας τους μεγαλύτερους. Γιατί? Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε λίγο παροχημένη και λίγο αποκρουσταλωμένη αντίληψη των πραγμάτων των πνευματικών, αυτών που ονομάζουμε πνευματικών. Βιώνουμε μία καραντίνα η οποία είναι δύσκολη, όπως είπα στην αρχή. Και αγαπητοί φίλοι, σε αυτή την καραντίνα όλοι επιβάλλεται, προτάσσεται, κυρίως δε επιβάλλεται και από την πολιτεία αλλά και από την εκκλησία μας να περιοριστούμε στα εκκλησιαστικά θέματα, στην συμμετοχή μας, στην εν γέννη συμμετοχή μας στα λατρευτικά και στα μυστηριακά γεγονότα και όλους ιδιαιτέρως ακόμα και σε αυτό στο μυστήριο των μυστηρίων, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και εδώ έρχεται και γεννάται το ερώτημα της υπακοής, κατά πόσον μπορεί η υπακοή και πρέπει να εφαρμόζεται, έως ποιο σημείο μπορεί και πρέπει να εφαρμόζεται, αλλά ακόμη περισσότερο έρχεται και αναδύεται και το ερώτημα πολλές φορές, αν τελικά κάνω σωστά ή μήπως αυτή η σιωπή μου είναι συνενοχή πολλές φορές και θα πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, μήπως τελικά όλη αυτή η σιωπή μου και η μη προσέλευσή μου στον ενωριακό ναό, μήπως όλα αυτά τελικά δεν είναι παρά όχι ομολογία αλλά άρνηση της πίστεως. Και εδώ έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λέγουν ότι η υπακοή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σώζει και φωτίζει και αγιάζει τον άνθρωπο. Προημερών, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχω την αίσθηση ότι ήταν και είναι πνευματικός άνθρωπος, είχαμε μία συνομιλία και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Είναι μία γυναίκα καθόλου άξια, με μία οικογένεια, με παιδιά, και μου λέγει, εσύ Δημήτρη πώς γίνεται θεολόγος και
ό,τι γράφεις, ό,τι λέγεις σε αυτή την περίοδο μιλάει για υπακοή στην εκκλησία. Εγώ, μου λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, διότι είναι συνενοχή, διότι πρέπει να έχω ομολογία Χριστού, και ακόμη περισσότερο μου λέγει ότι αν περάσει μία-δύο εβδομάδες και δεν πάω στην εκκλησία να δω τον Χριστό μου, τότε λέει δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μετά τη δεύτερη εβδομάδα της καραντίνας μου λέγει εγώ θα πάω να βρω τον Χριστό μου. Και τότε αναρωτήθηκα ποιον Χριστόν θα βρεις εκτός εκκλησίας. Όταν ο Άγιος Κυπριανός Επίσκοπος Καρθαγένης λέγει εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν είναι αυτός ο Άγιος Κυπριανός ο πρώην μάγος, μην τα μπερδεύουμε εδώ. Είναι άλλος Άγιος Κυπριανός αυτός. Επίσκοπος Καρθαγένης της Δύσεως. Εκτός εκκλησίας δεν μπορούμε να μιλάμε για σωτηρία. Διότι μέσα στην Αγία μας Εκκλησία η υπακοή έρχεται και στεφανούται. Όταν γίνεται κατόπιν ευλογίας του Γέροντος Πνευματικού. Θα μου πείτε υπάρχουν πολλοί πνευματικοί οι οποίοι λέγουν να μην κάνουμε υπακοή στην Αγία μας Εκκλησία. Θα πρέπει να ακούμε την Εκκλησία ή τον Γέροντα Πνευματικό. Έρχονται και πάλι Άγιοι Πατέρες και μας λέγουν. Ο πνευματικός είναι πνευματικός αλλά η Αγία μας Εκκλησία είναι πολύ πνευματική μαζί. Θέλω στο σημείο λοιπόν αυτό να ξεκαθαρίσουμε και να το τονίσουμε, αυτό να το αποσαφηνίσουμε, να μας γίνει καλό μάθημα. Εσείς οι νέοι το τηρείτε, σε εμάς τους μεγαλυτέρους πρέπει να γίνει καλό μάθημα. Ποιο? Δεν μπορούμε αγαπητοί φίλοι και φίλες να λέμε ότι είμαστε άνθρωποι πνευματικοί και όταν η Αγία μας Εκκλησία μας προτάσει, μας υποδεικνύει και μας ζητά να δείξουμε υπακοή σε αυτά τα οποία λέγει, εμείς κάνουμε ανυπακοή. Μου θυμίζει άλλες καταστάσεις, αντιλαμβάνεστε τι λέγω, καταστάσεις εκτός του νέου ημερολογίου, των παλιοημερολογητών, όπου καθένας ό,τι αποφασίσει κάνει, όπου παίρνουν μπροστά το πιδάλιο, παίρνουν μπροστά την αποκάλυψη του Αγίου Άντου Θεολόγου, που δεν ξέρουν ούτε τι λέγει ούτε πώς την ερμηνεύουν, αφήνουν το Ευαγγέλιο στην άκρη, αφήνουν την αγάπη στην άκρη, αφήνουν την ταπείνωση στην άκρη και ξεκινούν ένεκα των Αγίων Πατέρων και του Ιερού Πιδαλίου και πού πηγαίνουν ο Θεός και η ψυχή τους. Εμείς δεν θα κάνουμε τέτοια πράγματα. Θα υπάρχει θείος ζήλος μέσα στην πνευματική ζωή, αλλά με επίγνωση κατά τον Απόστολον. Με επίγνωση θα υπάρχει ο θείος ζήλος. Και τι εννοώ? Μέσα στην Αγία μας Εκκλησία η υπακοή είναι το α και το ω όλων των διατάξεων, όλων των πνευματικών στοιχείων, των πνευματικών αρχών, η υπακοή. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, υπάρχουν δύο περιπτώσεις που κάνει ανυπακοή ο πιστός. Ποιες είναι αυτές? Όταν ο επίσκοπος, ο ιερέας, ο επίσκοπος πρεσβεύει τα μη ορθόδοξα, δηλαδή ανορθόδοξα πράγματα, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει μέσα στην καραντίνα. Και το δεύτερο, εάν ο επίσκοπος, ο ιερέας, ομιλεί περί ανηθίκων θεμάτων και ζητημάτων, τα οποία παρεκκλίνουν της ηθικής τάξης. Ούτε αυτό συμβαίνει. Απέναντίας όμως, η υπακοή στην Αγία μας Εκκλησία έρχεται και προσδίδει στον άνθρωπο που κάνει υπακοή μεγαλύτερη πίστη, μεγαλύτερη ταπείνωση, μεγαλύτερη διάκριση, μεγαλύτερη ορθοδοξία στις κινήσεις του, μεγαλύτερη αρχοντιά, αγαπητοί φίλοι. Λέγουν πολλοί, μα υπάρχει και η καλή ανυπακοή. Αλήθεια είναι, υπάρχει και η καλή ανυπακοή. Πότε? Στις περιπτώσεις τις δύο που προανέφερα. Εν προκειμένου, εδώ αγωνιούμε και βιώνουμε μια πρωτόγνωρη, όπως είπα, κατάσταση. Άραγε, έχει κανείς την άποψη, έχει κανείς την αμφιβολία, έστω και τον προβληματισμό ή το λογισμό ότι αρέσει σε εμάς που πρεσβεύουμε την υπακοή στην Αγία μας Εκκλησία να είμαι θα εκτός Εκκλησίας? Όταν λέγω εκτός Εκκλησίας, εννοώ εις την πράξη, εις τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας και στις ακολουθίες. Όμως δεν είμαστε εκτός Εκκλησίας. Όταν η Αγία μας Εκκλησία προτάσει κάτι και εκδίδει μία εγκύκλιο και μας υποδεικνύει να απέχουμε και να κάνουμε υπακοή στην πολιτεία σε αυτό το διάστημα και στους νόμους και στις διατάξεις, έρχονται οι πιστοί και κάνουν, προσέξτε, υπακοή στην Εκκλησία πρωτίστως. Πρωτίστως η Εκκλησία μας, εμάς μας ενδιαφέρει. Η Αγία μας Εκκλησία σώζει και αγιάζει. Όταν λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία προτάσει αυτό, εμείς πρέπει ως ακόλουθοι και της Αγίας Πατράσιν και των Αγίων Πατέρων μας
να κάνουμε υπακοή σε αυτούς τους ποιμένες μας. Και αν υπάρχουν, θα μου πείτε, κάποιοι αντίλογοι και κάποιες γνώμες, από αγαθό εφαλτήριο ξεκινούν όλες. Δεν θα βάλουμε άσχημο λογισμό για κανέναν. Είτε είναι κληρικός είτε είναι λαϊκός. Υπάρχουν και κάποιες φωνές που αντιδρούν. Εμείς όμως σε αυτή την περίπτωση δεν θα κοιτάξουμε, δεν θα συγκρίνουμε το βάρος της μίας περίπτωσης και της άλλης. Θα κοιτάξουμε και θα ακολουθήσουμε αυτό που η Αγία μας Εκκλησία προτάσει στο σύνολό της, ως θεσμός, ως σώμα του Χριστού. Και όταν λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία μας διδάσκει, η Ιερά Σύνοδος, ο Μητροπολίτης μας και κατ' επέκταση η ενορία μας, εμείς δεν έχουμε παρά να κάνουμε υπακοή. Ο Θεός θα δώσει και θα περάσει αυτή η ταλαιπωρία. Θέλω όμως να ρωτήσω όσους έρχονται και λέγουν όλα αυτά τα παλαβά, συγχωρέστε με για τη φράση μου, όλα αυτά που λέγουν για την νέα περίοδο, για την περίοδο αυτή, την έξωθεν προσπάθεια να καταργηθούν τα καλώς κείμενα εντός της Εκκλησίας και όλες αυτές τις τα παλαβά τα οποία αναδύονται. Ασφαλώς και η Εκκλησία ενοχλεί και ενοχλούσε. Αλλά είναι αυτός τώρα λόγος να λέμε ότι όλα γίνονται γιατί θέλουν να κλείσουν τις εκκλησίες μας? Θα πρέπει να είμαι τουλάχιστον σοβαροί, να πατούμε στα πόδια μας, και από εκεί και πέρα θέλω να ερωτήσω ευθέως. Και είμαι έτοιμος να ακούσω ενδεχομένως, αν γνωρίζω, να απαντήσω κάθε αντίλογο. Και ρωτώ, άραγε όσοι από εσάς, φωνάζετε και κάνετε αυτές τις μικροψευδοεπαναστάσεις και λέτε ότι εγώ δεν ακούω την Εκκλησία και εγώ θέλω να πάω στην Εκκλησία και εγώ όλα αυτά τα οποία λέτε. Αλήθεια, ερωτώ και θέλω όσο γίνεται με ειλικρίνεια μία απάντηση στον εαυτό σας. Πόσο χρόνο αφιερώσατε τη νύχτα για προσευχή ώστε να αρθεί αυτή η ταλαιπωρία? Πόσο χρόνο αλήθεια, πόσα κομποσχήνια αφιερώσατε τη νύχτα για να δώσει ο Άγιος Θεός και να φωτίσει τους ποιμένες μας που δήθεν έχουν λάβει λαθεμένη απόφαση και εσείς γνωρίζετε την αλήθεια? Αλήθεια, πόσο χρόνο αφιερώσετε ώστε να καταστήσετε τους εαυτούς σας τόσο καθαρούς ώστε να σηκώσετε κοιτευτικά τα χέρια εν μια νυχτή και να αρθεί αμέσως αυτή η πανδημία που ταλαιπωρεί όλη την γη και την σύμπασα κτίση? Λοιπόν, να προσγειωθούμε, να σοβαρευτούμε. Η πνευματική ζωή απαιτεί σοβαρότητα, πρόγραμμα, αλλά ακούστε, και απλότητα. Αυτό που είπα ετούτη την ώρα είναι, επιτρέψατε μου, μία ενδεχομένως μακρόσυρτη εισαγωγή για όλα αυτά τα οποία λέγονται και γράφονται και ακούγονται, όλα αυτά τα παλαβά, όπως λέγω, που χαρακτηρίζονται, όλα αυτά τα κακώς λεκθέντα και γραφόμενα. Ερχόμαστε στο διατάφτα. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Οι νέοι έρχονται και μας υποδεικνύουν την ορθή ευσέβεια και την ορθή έκφραση της πνευματικότητας σήμερα. Γιατί? Διότι κάνουν υπακοή στην Αγία μας Εκκλησία. Ακούω πολλές φορές πολλούς και λέγουν, θα πάω να εκκλησιαστώ στον τάδε ναό κρυφά. Πού το βρήκατε αυτό? Από πότε υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή και ιδιωτική θεία λειτουργία? Δεν σώζεται όλο το σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας? Τι σημαίνει θεία λειτουργία? Δεν σημαίνει λειτουργία του λαού? Πώς γίνεται και πηγαίνετε μεμονωμένα? Θα μου πείτε, γιατί επιτρέπουν οι ιερείς μας. Και εγώ θα σας αντιπώ, τι να κάνουν οι ιερείς? Όταν πηγαίνετε απ' έξω από την πόρτα και τους παρακαλάτε να πείτε, υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί η ιερέας να σου επιτρέψει την είσοδο εις τον ναό? Δεν μπορεί να το κάνει. Ή θα το κάνουν όλοι οι ιερείς, θα το κάνουν άπαντες? Εφόσον δεν το κάνουν όλοι, δεν μπορεί να το κάνει ένας και δύο. Λοιπόν, από την άλλη όμως, δεν φταίγουν οι ιερείς, να τα βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Όταν πηγαίνεις έξω από τον ναό και περιμένεις από τις 7 παρατέταρτο να εισέλθεις μέσα, δεν φταίνει οι ιερείς. Εσύ τι δουλειά έχεις από τη στιγμή που η Αγία μας Εκκλησία προτάσει ότι δεν πρέπει να εκκλησιαζόμεθα για αυτό το διάστημα, κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, παρά μόνον κατά μόνας να πας να κάνεις ατομική προσευχή και να προσκυνήσεις? Τι δουλειά έχεις? Και αυτό που με στενοχωρεί και με ενοχλεί και με παροργίζει αφάνταστα είναι να βλέπω κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ή να ακούω ή και να βλέπω στο γυναικονίτη
κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι πιο πιστές από εμάς, εμείς είμαστε τα κορόιδα της υπόθεσης, όσοι κάνουμε υπακοή στην Αγία μας Εκκλησία και δεν εκκλησιαζόμεθα είμαστε οι ανόητοι και τα κορόιδα, και υπάρχουν κάποιοι πλέον ένθερμοι και ευσεβείς που πηγαίνουν και κρύβονται για να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν δίθε στη Θεία Λειτουργία. Αντιλαμβάνεστε, αυτά θα το πω εν κατακλείδι, δεν υπάρχουν στην Ορθοδοξία. Αυτά θυμίζουν άλλες εποχές. Και επειδή ξέρετε ότι τα λέμε ανοιχτά από την εκπομπή μας, αυτά θυμίζουν παλαιομερολογήτικες εποχές και περιόδους και καταστάσεις, όπου κάθε ενορία θεωρεί ότι έχει το δικό της χώρο στον Παράδεισο. Και ας καίγονται οι άλλοι, ας πάρουν φωτιά, δεν τους νοιάζει. Φτάνει αυτοί να λειτουργήσουν. Θεωρούν ότι αν θα γίνει η Θεία Λειτουργία 2 ώρες, 3, 4, είναι σε σωσμένοι. Εδώ όμως στην Αγία μας Ορθοδοξία υπάρχουν προϋποθέσεις, αγαπητοί τηλεθεατές. Δεν μπορεί λοιπόν να κυνηγούμε τον σκοπό. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Στην Αγία μας Ορθοδοξία έχουν σημασία τα μέσα και οι προϋποθέσεις. Κρατήστε το αυτό. Γιατί το λέω, γιατί θα ξεκινήσουμε σήμερα να μιλήσουμε για την υπακοή μέσα στην καραντίνα. Γιατί η Αγία μας υπακοή, Αγία υπακοή τον ονομάζουν οι πατέρες. Έχει τέτοια θεμελιώδη και θεμελιακή αξία και θέση μέσα στην πνευματική ζωή. Γιατί? Διότι είναι η αρχή. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις άνευ της υπακοής. Οι Άγιοι Πατέρες θέτουν ένα τριώνυμο, το οποίο αυξάνεται προϊόντος του χρόνου ανάλογα με την δική σου πνευματική εργασία και το πνευματικό φιλότιμο. Αυτό λοιπόν δεν είναι άλλο το τριώνυμο παρά από την υπακοή που ξεκινά, έπεται η ταπείνωση και ακολουθεί η διάκριση. Θα το πω πάλι από την αρχή. Η υπακοή είναι το πρώτο βήμα. Εκεί στηριζόμεθα, από εκεί ξεκινάμε. Υπάρχει στο γεροντικό μία όμορφη ιστορία για έναν ναβά της ερήμου, ο οποίος είχε έναν υποτακτικό και ήθελε να τον δοκιμάζει στην αρχή, να δει ποια είναι η υπομονή του, ποια είναι η ταπείνωσή του και η υπακοή του, και του φερόταν πολύ άσχημα, πολύ άσχημα. Όμως, επειδή ο αβάς και ο γέροντας δεν είχε διάκριση και ενδεχομένως, όπως φάνηκε η εξέλιξη της ιστορίας, δεν είχε την διάκριση που έπρεπε, αυτή η δοκιμασία που έκαμνε στον υποτακτικό δεν γινόταν από αγάπη, αλλά γινόταν από ελαττώματα φυσικά που είχε ο ίδιος ο γέροντας, δηλαδή είτε ο άνθρωπος θυμώδης είτε ο άνθρωπος εγωιστής και δεν μπορούσε να καλλιεργήσει την αρετή και έτσι ξεσπούσε, θα λέγαμε, στον υποτακτικό του. Ο υποτακτικός λοιπόν λέγει εις την κλίμακα ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης στο κεφάλαιο περί υπακοής, αν θυμούμε καλά πρέπει να είναι το 4ο ή το 5ο κεφάλαιο, να ανατρέξετε να το μελετήσετε. Λέγει λοιπόν ότι αυτός ο υποτακτικός για 18 ολόκληρα χρόνια, ακούστε, 18 ολόκληρα χρόνια επερνούσε τα πάνδυνα από αυτόν τον αβά και τον γέροντα. Ο Θεός και η ψυχή του τι είχε περάσει αυτός ο υποτακτικός και τι υπομονές έκανε. Επέρασαν 18 ολόκληρα χρόνια και πήγαινε το βράδυ στο κελί του υποτακτικός, εγωνάτιζε, σήκωνε τα χέρια, με λυγμούς έκλαιγε και έλεγε «Κύριε, δώσ' μου υπομονή, δώσ' μου υπακοή να συνεχίσω τον αγώνα παρά τις δυσκολίες που μου θέτει και μου βάζει ο γέροντάς μου». Δεν άκουσε, αυτό ήταν το παράπονο του, μία φορά δεν άκουσε από τον γέροντά του να του πει μετά από όλα αυτά που του έκαμνε να του ευχηθεί με εκείνη την ευχητική και πάνω απ' όλα αγαπητική φράση και λέξη «σωθείς». Δηλαδή εύχομαι να σωθείς παιδί μου με όλα αυτά που περνάς από μένα. «Σωθείς, σωθείς, σωθείς, μακάρι να το άκουγα», εφώνασε εις την προσευχή του. Επέρασαν ως είπα 18 ολόκληρα χρόνια. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα όταν ταλαιπωρείσαι και όταν υπομένεις αυτά τα απάνδυνα από τον γέροντά σου. Σ' όποιο χώρο και να είσαι, ό,τι και να υπομένεις, από οποιονδήποτε. Πέρασαν 18 χρόνια και τότε εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου, κατόναρ, στο όνειρό του και μετά σε όραμα, όταν ήταν ξύπνιος, εις τον υποτακτικό και του είπε «Μοναχέ εσύ που κάνεις
τόση υπακοή και τόση υπομονή στον γέροντά σου. Ζητάς από τον Άγιον Θεό και παραπονιέσαι γιατί δεν άκουσες το σωθείς αυτήν την ευχητική, παρακλητική, αγαπητική φράση. Όμως, σήμερα ο Άγιος Θεός απέστειλε εμένα να σου πω ότι εσώθεις. Όχι σωθείς, εσώθεις. Αυτό είναι καταληκτήριο. Σημαίνει δηλαδή το αποτέλεσμα. Σώθηκες. Γιατί σώθηκες. Γιατί. Ασφαλώς και είχαν σημασία και οι αγρυπνίες και τα κομποσχήνια και η νηστεία. Πρωτίστως όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που έκαμνε τον Άγγελο Κυρίου, τον Άγιον Θεό να στείλει τον Άγγελό του και να πληροφορήσει τον μοναχόν ότι σώθηκε, ποιο ήταν? Η υπακοή στον γέροντά του. Η υπακοή στον γέροντά του. Θα πρέπει λίγο να τα ξαναδούμε τα πράγματα. Θα πρέπει να μπούμε σε μια πλέον σοβαρότερη πνευματική στάση και θέση. Ξέρετε, πολλές φορές έχουν σε αυτό το σημείο απόλυτα, απόλυτα δίκιο και έχουν και ένα παράπονο οι πατέρες μας. Επειδή μιλώ και με ιερείς και με αρχιερείς, έχουν και ένα παράπονο. Ποιο είναι το παράπονο τους? Ξέρετε, οι Άγιοι Πατέρες μας, οι ιερείς μας και οι αρχιερείς μας ξέρουν τι κάνουν. Δεν είναι όλοι, όπως λέτε εσείς, δεν τυρβάζουν περί πολλά. Έχουν απόλυτη συνέστηση του τι κάνουν. Λοιπόν, δεν μπορεί εμείς να ξέρουμε περισσότερα και οι πατέρες μας να μην ξέρουν. Αντιλαμβάνεστε τι λέγω. Και επιτρέψατε μου να πω και τούτο. Δεν μπορούν οι πατέρες μας που αφαίρασαν τη ζωή τους στην ιεροσύνη, στην αρχιεροσύνη, στο μοναχικό σχήμα, δεν μπορούν να μην αγαπούν την Εκκλησία και να την αγαπάμε υπέρμετρα εμείς που είμαι θα απ' έξω από το ράσο και από την ιεροσύνη. Λοιπόν, θα δώσουμε λοιπόν προτεραιότητα όσο οφείλουμε. Δεν κάνουμε χάρη, όσο οφείλουμε θα δώσουμε προτεραιότητα εις τους πατέρες μας και εις τους ποιμένες μας και θα κάνουμε υπακοή σε αυτά τα οποία η Αγία μας Εκκλησία συνοδικά αποφασίζει. Αυτό το συνοδικά μας σώζει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης συμπληρώνει. Πρόσεξε, η Αγία μας Εκκλησία ομοιάζει σαν ένα καράβι το οποίο κλειδονίζεται και από τρικυμίες και από δυνατούς ανέμους. Όμως εντός του πλοίου που είναι η Αγία μας Εκκλησία υπάρχει ασφάλεια και θα περάσει η τρικυμία, θα περάσει η θαλασσοταραχή που μένεται, θα βγούμε στην ξαστεριά και προσέξτε και θα φτάσουμε στο απάνεμο λιμάνι που είναι η ηρεμία και η ησυχία από όλες αυτές τις καταστάσεις και ο Θεός να δώσει να είναι ο τελικός αγιασμός και η τελική σωτηρία, ο παράδεισος δηλαδή για όλους μας. Λοιπόν, υπ' αυτή λοιπόν την κατάσταση που μας διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, να βάλουμε όλη η αρχή μετανοίας, περί της υπακοής. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, το λέγει ο Άγιος Σιμών ο Νέος Θεολόγος, θα πω αυτό και θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Αγαπητοί φίλοι, λέγει ο Άγιος Σιμών ο Νέος Θεολόγος, ως προς τον Υιόν, ως προς τον Άγιον Θεό να είσαι ένας Υιός, σαν Υιός δηλαδή, ως Υιός δηλαδή. Απέναντι στον πλησίον σου να είσαι σαν τη μητέρα που έρχεται και σκεπάζει τα παιδιά της. Και απέναντι στον εαυτόν σου να είσαι ένας αδυσόπιτος κριτής και αδέκαστος. Αυστηρός έως εκεί που δεν παίρνει. Το ξαναλέγω, απέναντι στον Άγιον Θεό να είσαι ως σαν Υιός. Πώς το παιδί λοιπόν είναι έτοιμο και να ακούσει, εδώ έρχεται η υπακοή, γι' αυτό το ανέφερα. Για την υπακοή το είπε αυτό ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Να είμαι απέναντι στον Θεό Πατέρα ως Υιή. Τι κάνει ο Υιός απέναντι στον Πατέρα? Κάνει υπακοή. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Ξέρετε ότι η Αγία Υπακοή είναι το πρώτο βήμα της ταπεινώσεως. Ξέρετε τι σημαίνει ταπείνωση μέσα στην πνευματική ορολογία? Τα πάντα. Άνευ ταπεινώσεως να κλείσουμε τους δέκτες. Να σταματήσω να ομιλώ. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε πνευματική ζωή. Θα μου πείτε ποιος το εφαρμόζει? Πολύ. Είναι η απάντηση. Πόσο? Ο καθένας κατά τη δύναμή του. Αυτός και ο πνευματικός ξέρει που το εφαρμόζει. Αλλά εμείς δεν θα γίνουμε κριτές των άλλων. Θα ξεκινήσουμε ως υγιή, ως κόρες, ως υγιή και κόρες, ο καθένας ανάλογα το φύλο του. Ως δηλαδή να έχουμε ενδυθεί την υιότητα απέναντι στον Άγιον Θεό και από εκεί και πέρα μέσω της υπακοής θα βαδίζουμε μέρα με τη μέρα ο Θεός να δώσει να είναι
ασφαλή αυτά τα βήματα και να είναι στηριγμένα στην υπακοή. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Με τι θα επιστρέψουμε? Με μια όμορφη διήγηση από τον βίο του Αγίου Πορφυρίου του Μπαϊρακτάρη, που πολλά έχει να μας πει για την υπακοή. Πολύ σύντομα μετά το διάλειμμά μας.
Και εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Οι νεανικές αναζητήσεις, οι αναζητήσεις οι δικές σας, οι αναζητήσεις όλων μας. Είπα και στην αρχή, θα το πω και τώρα. Εδώ στη συχνότητα, στην αγαπημένη συχνότητα του Θάρη, είναι παρήγορο το γεγονός ότι αυτά τα οποία σήμερα συζητούμε μέσα από την εκπομπή μας αυτά, τα βλέπει κανείς να ζωγραφίζονται καλοπιστικά εις τα πρόσωπα των νέων, εις την νεότητα. Βλέπει κανείς αυτό το αγαστό, το αγαθό παράδειγμα, που είναι παράδειγμα προς μίμηση, να το εγκολπώνονται οι νέοι και εμείς οι μεγαλύτεροι που δήθεν διαβάσαμε λίγο περισσότερο, ακούσαμε και είδαμε περισσότερα πνευματικά ζητήματα και πράγματα, να μην μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη και να βγάζουμε μία ψευτοευσέβεια. Μία ψευτοευσέβεια η οποία έρχεται πολλές φορές και δηλητηριάζει την πνευματική ζωή. Ο Άγιος Παΐσιος ο Εσνεπίδης, που ξέρω ότι πολύ αγαπάτε, έλεγε: «Θα δείξεις την ευσέβειά σου ανάλογα με την ποιότητα της υπακοής που σε συνέχει». Να το ξαναπώ αυτό. Εάν είσαι λοιπόν ευσεβής, εάν είσαι πνευματικός άνθρωπος, όπως εσύ εννοείς την πνευματικότητα και την ευσέβεια, είναι δικό σου θέμα. Θα πρέπει όμως αυτήν την ευσέβεια να την ζυγίσεις, εδώ έρχεται η Ορθόδοξος Εκκλησία. Όχι όπως εσύ θέλεις, αλλά όπως το Ιερόν Ευαγγέλιο διδάσκει. Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Μέσα λοιπόν, μέσα στην ευσέβεια που εσύ βαπτίζεις όπως θέλεις και την Ορθόδοξη Πνευματικότητα που και εγώ και εσύ τη βαπτίζουμε όπως μας συμφέρει, έρχεται το Ιερόν Ευαγγέλιο και μας θέτει έναν άξονα θεμελιακό που λέγει: «Η ποιότητα της υπακοής που κάνεις δείχνει την ευσέβειά σου και την πνευματικότητά σου ταυτόχρονα». Και εδώ οι Άγιοι Πατέρες πάνε ένα βήμα πιο βαθιά, πιο υψηλά πνευματικά και μας λέγουν: «Έχει αξία η υπακοή πότε? Όχι όταν γίνεται από ανάγκη». Τι εννοώ? Ένας μαθητής θα κάνει υπακοή στον δάσκαλό του διότι φοβάται ότι αν δεν τον υπακούσει θα το βγάλει έξω από την τάξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σε ένα γραφείο κάνει υπακοή στον προϊστάμενό του διότι ξέρει ότι κινδυνεύει μετά να έχει δυσάρεστες συνέπειες στην εξέλιξή του και σε αυτή την παραμονή στην εργασία του. Δεν θα κάνουμε υπακοή από ανάγκη. Αυτά δεν είναι μέσα στην Ορθοδοξία. Εμείς στην Ορθοδοξία κάνουμε υπακοή από αγάπη εις αυτόν που μας ζητάει να κάνουμε κάτι. Όχι από ανάγκη, αλλά από σεβασμό και αγάπη. Και έρχεται εδώ ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος που ανέφερα πριν και λέγει: «Γι' αυτό και η υπακοή είναι πολλές φορές συνυφασμένη με τον φόβο απέναντι στον Άγιον Θεό. Αλλά αυτός ο φόβος, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι δουλικός φόβος. Δεν είναι φόβος που έχει ένας δούλος απέναντι στον δεσπότη και επομένως κρύβει και συμφέρον μέσα αυτή η σχέση. Δεν είναι εμπορική σχέση, δεν είναι συναλλαγή. Είναι καθάρια, ζωντανή, ρέουσα, οντολογικά κοινωνική με την έννοια της κοινωνίας σχέση. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε υπακοή και μέσα στην υπακοή αυτή υπάρχει και ο φόβος, όχι ο δουλικός, ο αγαπητικός φόβος. Γιατί? Ό,τι κάνουμε το κάνουμε γιατί? Για να μην λυπήσουμε τον Χριστό μας. Εκεί βρίσκεται το πενταπόσταγμα, εκεί βρίσκεται η ουσία της Ορθοδοξίας. Ό,τι κάνω Κύριε το κάνω διότι δεν θέλω να σε λυπήσω. Έρχεται στο νου μου μία φράση από το γεροντικό: «Όσοι ως πιτηρούν, μεγάλος, πολύ μεγάλος σαβάς της ερήμου». Τον ερώτησαν λοιπόν πολλοί μαθητές του γέροντα: «Πες μας έναν πνευματικό λόγο για να ωφεληθούμε, αν και μας αρκεί που σε βλέπουμε, αλλά πες μας έναν λόγο». Και τότε ο αβάς πιτηρούν, ο όσιος ο μεγάλος αυτός, είπε: «Παιδιά μου προσέξτε, θα σας πω κάτι που δεν το έχω εξομολογηθεί σε κανένα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν επέρασε μία μέρα που να κράτησα στην καρδιά μου
έναν λογισμό που να μην αρέσει στον Θεό. Να το ξαναπώ. Δεν κράτησα, λέγει, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, στην καρδιά μου έναν λογισμό. Έναν, όχι πολλούς, έναν που να μην αρέσει στον Άγιον Θεό. Έχει λοιπόν κανείς την εντύπωση ότι αυτή η ανυπακοή απέναντι στην Αγία μας Εκκλησία αρέσει στον Άγιον Θεό? Θυμηθείτε τον Άγιο Κυπριανό που είπα στην αρχή, ότι δεν μπορείς να έχεις τον Θεό Πατέρα εάν δεν έχεις την Εκκλησία Μητέρα. Και η Εκκλησία μας συνοδικά αυτό το διάστημα λέγει να είμαστε εις τα σπίτια μας και να κάνουμε υπακοή. Αυτό ζητάει η Αγία μας Εκκλησία, και εμείς ως γνήσια παιδιά αυτού του σώματος της Αγίας μας Εκκλησίας, που είμαστε όλοι ένα σώμα, θα πρέπει να κάνουμε απόλυτη υπακοή. Και αυτές οι ψευτοευσέβειες, και πολλές φορές θέλω να βάζω καλό λογισμό, υπάρχουν πολλοί, κυρίως λαϊκοί το κάνουν αυτό, οι οποίοι, κυρίως λαϊκοί θεολόγοι, αλλά γενικότερα λαϊκοί άνθρωποι, προσοντούχοι και μη, οι οποίοι κάνουν το εξής. Στην προσπάθειά τους να γίνουν αρεστοί εις το ευρύτερο κοινό, πετούν πέτρες εις την Εκκλησία και λέγουν ότι τι πράγματα είναι αυτά, και αντιλαμβάνεστε τα γνωστά που ακούτε. Εμείς θα μείνουμε προσιλωμένοι στην Αγία μας Εκκλησία, που συνοδικά αποφασίζει. Και ό,τι η Αγία μας Εκκλησία συνοδικά αποφασίζει, αυτό και θα πράξουμε. Θα είμαστε άνθρωποι όσο γίνεται σοβαροί, και θα πατάμε εις την γη μας. Η Αγία μας Εκκλησία είναι χριστοκεντρική και επισκοποκεντρική. Δεν μπορεί ο επίσκοπός μας να πρεσβεύει κάτι ορθόδοξο και εμείς να παρεκκλίνουμε επειδή έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας. Αντιλαμβάνεστε. Όταν δεν είναι ορθόδοξο αυτό που πρεσβεύει, είναι άλλη συζήτηση. Και ρωτώ, μήπως τώρα είναι κάτι μη ορθόδοξο? Όχι. Όχι, σταματάει η συζήτηση. Δεν είναι. Άρα λοιπόν, με πολύ υπακοή, απέναντι στους ποιμένες μας και στην εν γέννη συνοδική απόφαση της Αγίας μας Εκκλησίας. Και θέλω να παροτρύνω τον εαυτό μου και την αγάπη όλων σας, να εντείνουμε την προσευχή μας, περισσότερα κομποσχήνια τώρα σε αυτή την περίοδο. Υπάρχουν ψυχές και ψυχούλες που πολύ αγαπώ, άλλους τους γνωρίζουμε, άλλους όχι, που ξενυχτούν και προσεύχονται με πολύ κόπο και με δάκρυα υπέρ της άρσεως αυτής της καταστάσεως και της ειρήνης του σήματος κόσμου. Λοιπόν, μέσα από αυτήν την υπακοή και από αυτόν τον πνευματικό φιλότιμο αγώνα αυτών των ψυχών θα δώσει ο Άγιος Θεός και θα έρθει αυτή η κατάσταση. Υποσχέθηκα όμως ο λίγο πριν να πω δύο λόγια για τον Άγιο Πορφύριο. Ως γνωστόν, ο Άγιος Πορφύριος ο Μπαϊρακτάρης στην αρχή της πνευματικής ζωής, νέο παιδάκι, πήγε στον Αγιώνυμο Άθωνα, εκεί στα Καυσοκαλύβια, πήγε για να μονάσει. Και με θαυματουργικό τρόπο ο Άγιος Θεός του έδειξε ότι έπρεπε να ακολουθήσει δύο κατασάρκα αδελφούς, οι οποίοι ζούσαν εκεί σε μια καλύβα στα Καυσοκαλύβια, και τους ακολούθησε και μπήκε στη συνοδεία τους. Αυτοί λοιπόν, για να τον δοκιμάσουν και για να τον θωρακίσουν πνευματικά, τι κι αν ήταν ακόμη μικρό παιδί, 10, 11, 12 ετών. Προσπαθούσαν λοιπόν από την ηλικία αυτή, προφανώς είχαν το διορατικό χάρισμα, είχαν πληροφορία από τον Άγιον Θεό ποιος ήταν αυτός ο νέος που είχαν μπροστά τους και πώς θα εξελισσόταν αργότερα. Λοιπόν, άρχισαν λοιπόν ο ένας να του λέγει ένα πράγμα, ο άλλος να του λέγει το αντίθετο. Και έτσι να μπερδεύεται ενδεχομένως κάποιος στη θέση του Αγίου Πορφυρίου, που ήταν, επαναλαμβάνω, μικρό παιδί, 11, 12, 13 ετών. Ο Άγιος λοιπόν Πορφύριος, με πολύ υπομονή, με πολύ αγάπη, ακόμα δεν ήταν Πορφύριος, είχε το κοσμικό του όνομα, άρχισε λοιπόν τότε να κάνει πολύ υπομονή και πολύ υπακοή. Μάλιστα, ένα μεσημέρι, ήταν καλοκαίρι, ήταν Ιούλιος μήνας. Ένας από τους δύο ιερομονάχους, ήταν ιερομόναχοι αυτοί οι δύο, οι γεροντάδες, βγήκε και είπε στον μικρόν Πορφύριον να πάρει ένα σωρό από πέτρες, οι οποίες ήταν ένας τεράστιος όγκος, να τις μεταφέρει σε 20 μέτρα παρακάτω, διότι έτσι έπρεπε να κάνει. Εξεκίνησε λοιπόν, παρά την μικρή σωματική του ηλικία, εξεκίνησε ο μικρός Πορφύριος να μεταφέρει μέσα στο κατά καλό καιρό
έσταζε και τον έλουζε ο υδρότας να μεταφέρει τις πέτρες. Του επήρε ώρα, αρκετή ώρα, και μετά από δύο περίπου 2,5 ώρες, όσο ίδιος θυμάται όταν μετά επέρασαν τα χρόνια, μετά από 2-3 ώρες, εξαντλημένος στην ουσία, κλουσμένος μέσα στον υδρότα και στην ταλαιπωρία, αφού ετελείωσε, επήγε στον γέροντα να του το κοινοποιήσει και να τον πληροφορήσει. Λίγο πριν λοιπόν τον δει, ευγεί και ο άλλος ο γέροντας και του λέει: «Τι έκαμνες εκεί?» Του λέει: «Γέροντα, ευλόγησον, αλλά ο άλλος πατήρ μου είπε να τις πας, του λέγει, τις πέτρες γρήγορα πίσω εκεί που τις βρήκες». Και ακούστε, ο μικρός Άγιος Πορφύριος, 12 ετών ήταν, ξεκίνησε και πάλι και μετέφερε τις πέτρες στο αρχικό σημείο, πάλι 2,5 ώρες κόπος, πάλι μέσα στο κατακαλό καιρό, πάλι με την ίδια ταλαιπωρία και την ίδια κούραση. Και αφού λοιπόν τις μετέφερε πίσω, λίγο πριν τελειώσει και αυτό το διακόνημα, ξαναβγαίνει ο πρώτος πατήρ που του είχε δώσει την εντολή και του λέγει: «Τι σου είπα εγώ?» Και ο μικρός Πορφύριος τότε εδάγκωνε τα χείλη του και έλεγε: «Γέροντα, ευσυχώρησον, ευλόγησον, ο άλλος πατήρ μου είπε να τα πας εκεί που σου είπα, και άντε πάλι από την αρχή, τρίτη φορά». Έτσι λοιπόν εβίωσαν οι Άγιοι την υπακοή, έτσι μας εδίδαξαν και έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Υπακοή με το να κρίνω εγώ τι είναι σωστό και τι όχι, δεν το θέλει η Αγία μας Εκκλησία. Εκτός, το τονίζω, δεν είμαι θαύουλα όντα, πολύ προσοχή, το τονίζω, εκτός και αν πρόκειται για ζητήματα τα οποία παρεκκλίνουν της Ορθοδόξου Ηθικής ή της Ορθοδόξου Διδασκαλίας και των αυτών Ορθοδόξων Δογμάτων. Εκεί όχι μόνο δεν θα κάνουμε υπακοή, αλλά εκεί ισχύει αυτό που λέγουν πολύ Αγία ανυπακοή και καλή ανυπακοή. Εκεί ισχύει. Όμως, για να επέλθει και μία ησυχία σε όλα αυτά τα ζητήματα, τα ορθόδοξα που αυτό το διάστημα συζητούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτό το διάστημα δεν συντρέχει τέτοιος λόγος. Είναι καθαρά θέμα υπακοής στην Αγία μας Εκκλησία. Θέλω να αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα μέσα από τον αγιοπατερικό λόγο, από τον αγιολογικό θησαυρό της Αγίας μας Εκκλησίας. Θέλω να ανατρέξετε, όταν θα υπάρχει δυνατότητα σε καθένα έκαστον από εσάς, στην 26η του μηνός Μαρτίου. Εκεί λοιπόν στα συναξάρια, κυρίως τα παλαιότερα, θα συναντήσετε μία πολύ ωφέλιμη διήγηση περί ενός μοναχού ονόματι Μάλχου, ο οποίος είχε εχμαλωτιστεί. Η ιστορία αυτή αναφέρεται στο Λαυσαϊκόν, ένα είδος γεροντικού. Και μάλιστα αυτή η ιστορία έρχεται και μας διδάσκει τι σημαίνει υπακοή εις τον γέροντα και κατ' επέκταση εις την Αγία μας Εκκλησία. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Υπακοή στον πνευματικό και στον επίσκοπό μας σημαίνει υπακοή στην Μητέρα Εκκλησία. Είμεθα ή, ας το δείξουμε στην πράξη, όχι στα λόγια, με υπακοή. Αυτή λοιπόν η διήγηση έχει να κάνει με κάποιον μάλχο μοναχό, ο οποίος κατήγεται από την Μαρόνια. Ήταν μια πόλη, μια κομμόπολη, περίπου 30 χιλιόμετρα, 30 μίλια της εποχής, έξω από την Αντιόχεια της Συρίας, από ευσεβείς γονείς. Όμως δεν ήθελαν να ακούσουν ότι είχαν ένα, επειδή είχαν ένα παιδί, να το χάσουν από κοντά τους, και ήθελαν να είναι μαζί τους, ήθελαν και να τον υμφεύσουν. Εκείνος ήθελε να γίνει μοναχός, τους εγκατέλειψε και έφυγε. Μετά από λίγο καιρό μαθαίνει ότι κοιμήθη ευνίδια ο πατέρας του και έμεινε μόνο η μητέρα του στη ζωή. Αυτός είχε καταφύγει από την Αντιόχεια της Συρίας, είχε πάει στην Γεωργία, στη σημερινή Γεωργία, στην Ιβηρία τότε, και μόναζε εκεί σε ένα μοναστικό καθίδρυμα, σε ένα μοναστηράκι. Εξεκίνησε λοιπόν να επιστρέψει και έβαλε έναν λογισμό να πάει να συναντήσει τη μητέρα του, διότι κατήγεται από πλούσια οικογένεια, και έκανε τον εξής λογισμό: «Να γυρίσω πίσω, να δώσω χαράκι στη μητέρα μου που ακόμα ζει και βρίσκεται στον κόσμο αυτόν, και πολύ δε περισσότερο, αφού γυρίσω και της δώσω και χαρά, όταν εκείνη κοιμηθεί, να οικειοποιηθώ όλη την περιουσία, αφού είμαι ο μόνος κληρονόμος, και από εκεί και πέρα αυτή την περιουσία τι να την κάνω? Να την κάνω ελεημοσύνη, να χτίσω μοναστήρια, να δώσω στους φτωχούς». Αυτόν τον λογισμό είχε. Επήγε στον γέροντά του. «Δεν είναι από Θεού αυτός ο λογισμός, παιδί μου», του είπε. «Αυτός είναι από τον διάβολο». Όμως αυτός ο μοναχός, ονόματι Μάλχος,
δεν έκανε υπακοή στον γέροντα και ξεκίνησε και έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του να πάει να συναντήσει τη μητέρα του. Εις το δρόμο όμως έπεσε σε ένα καραβάνι με ληστές της εποχής, οι οποίοι τον εχμαλώτησαν. Γι' αυτό και η διήγηση αναφέρεται σε κάποιον μάλκο ο οποίος είναι εχμαλωτισμένος. Τον εχμαλώτησαν και τον επέρασαν στα παζάρια της εποχής της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου και έφτασε στο σημείο να είναι εχμάλωτος σε κάποιον Αιθίωπα, πολύ πλούσιο άνδρα. Και ποιο ήταν το τέλος ως φαίνεται εις την διήγηση? Αυτός ο ονόματι μάλκος, ο πρώην μοναχός, ευρισκόταν τώρα εις την υπηρεσία του Αιθίωπος, του άρχοντος αυτού και πλουσίου ανδρός, και τι έκανε, αγαπητοί φίλοι? Εκαθάριζε τον στάβλο, επίμενε τότε τα πρόβατα και έκανε άλλες δουλειές της κυρίας του σπιτιού. Επέρασαν τα χρόνια και ο Αιθίωπας αυτός τόσο πολύ τον εξετίμησε και τόσο πολύ τον αγάπησε αυτόν τον μοναχόν που ήθελε να τον υμφεύσει. Του βρίσκει λοιπόν μία από τις κόρες του. Πού να ακούσει ο πρώην μοναχός να παντρευτεί αυτός, ή το αγνώσει στην ζωή του? Λοιπόν, τον επίεσε λοιπόν να νυμφευθεί, και τότε επειδή αυτός άρχισε να μαραζώνει, λέγει η διήγηση, αυτή η γυναίκα του, επειδή ο Θεός έδωσε όμως μέσα στην ανυπακοή του, το έκανε και θαύματα. Αυτή η γυναίκα του, η κόρη του Αιθίωπος, ήταν καλός άνθρωπος, ήταν αγνήψυχη. Επήγε κοντά του και του λέγει: «Μην ανησυχείς, έχω καταλάβει τι γίνεται. Δεν θα πούμε τίποτα στον πατέρα μου ότι δεν ζούμε σαν ζευγάρι, αλλά θα είμαστε σαν αδέλφια. Γι' αυτό λοιπόν μη στεναχωριέσαι». Επήρε λοιπόν λίγο μία ανάσα ο μάλκος και σχεδιάζει με αυτήν την γυναίκα, με την κόρη του Αιθίωπος, νύχτα να το σκάσουν, να φύγουν για να μπορέσουν να απελευθερωθούν, διότι ο καθένας ήθελε να ζήσει ελεύθερα και μόνος του, ο μάλκος ως μοναχός και η κόρη του Αιθίωπος να βρει κάποιον σύζυγο ο οποίος να είναι όχι μόνο στο φαίνεστα αλλά και στην ουσία σύζυγος. Το έσκασαν λοιπόν και δραπέτευσαν το βράδυ. Μόλις το επληροφορήθη αυτό ο Αιθίωπς, ο άρχοντας, άρχισε να τους κυνηγά. Όταν λοιπόν τους έφτασε, διότι αυτός είχε καμήλες, λέγει, διήγησης και έτρεχε γρήγορα, όταν τους αντιλήφθηκε και τους έφτασε, τους πήρε λοιπόν πίσω στα πταχνάρια τους και τους έφτασε σε σημείο που μπορούσε ακόμα και να τους δει, τόσο κοντά είχε φτάσει. Αυτοί λοιπόν οι δύο, ο μάλκος και η φαινομενική σύζυγός του, τι να κάνουν, πού να σωθούν? Θα τους εσκότωνε ο Αιθίωπας με τη συνοδεία και με τα σπαθιά που τους εκυνηγούσαν. Επήγαν και τρύπωσαν σε ένα σπήλαιο που βρήκαν μπροστά τους, εις την περιοχή της Μεσοποταμίας, λέγει η διήγηση. Έχει σημασία για αυτό που λέω, θα σας πω γιατί. Εισήλθαν μέσα στο σπήλαιο, πού να ξέρουν όμως ότι αυτό το σπήλαιο ήταν κέντρο και χώρος άγριων ερπετών και θηρίων. Αντιλαμβάνεστε τώρα, μέσα στην έρημο. Φίδια, λίαινες και όλα αυτά. Όταν λοιπόν εισήλθαν μέσα, αμέσως ετρόμαξαν, διότι θεώρησαν και οι δύο ότι ήλθε το τέλος τους. Και τότε τους έκαμε εντύπωση ότι αυτά τα άγρια θηρία, πάλι κατά παραχώρηση του Αγίου Θεού, δεν τους επήραζαν. Και μόνο εις τη θέα αρκούσε κανείς για να το βάλει στα πόδια. Πού να πάνε όμως? Έμεναν μέσα αποσβολωμένοι, μέσα στο σπήλαιο, και έτρεμαν από το φόβο τους στη θέα αυτών των άγριων ερπετών. Έφτασε λοιπόν έξω από το σπήλαιο ο Αιθίωπας, και έστειλε μερικούς άνδρες μέσα με το ζόρι, με πολύ αγώνα και με τα σπαθιά τους, να βγάλουν έξω τον μοναχό και την σύζυγό του. Και μόλις τους είδαν τα ερπετά, αμέσως τους επιτέθηκαν και δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Μετά, αφού αργοπορούσαν να βγουν, μπήκε και ο Αιθίωπας μέσα. Και αυτός είχε το ίδιο τέλος, διότι τον έπνιξαν και τον έφαγαν στην ουσία τα ερπετά. Μόλις το είδα λοιπόν αυτό ο μοναχός, ο μάλκος και η σύζυγός του, αμέσως ετράπηκαν σε φυγή, βγήκαν έξω, είδαν τις καμήλες, έφαγαν διότι είχαν μέρες να φάγουν, πήραν τις καμήλες και αμέσως έτρεξαν στην πλέον κοντινή πέραν της ερήμου η πόλη, και από τότε έφτασαν και έγιναν ελεύθεροι. Και τότε ο μοναχός μάλκος έβαλε γνώση και επέστρεψε στο μοναστήρι, δεν επήγε στην μητέρα του, επήρε το μάθημά του. Και γύρισε λοιπόν στην μητέρα του, γύρισε στο μοναστήρι του, δεν επήγε ως λέγω στη μητέρα του,
γύρισε στο μοναστήρι του, όμως ο γέροντάς του είχε κοιμηθεί, είχαν περάσει τα χρόνια. Όμως εκείνος δεν άντεχε, ήθελε να ταπεινωθεί περισσότερο πέραν της ταπεινώσεως που υπέστη από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Επήγε λοιπόν στους πατέρες της Μονής και εξομολογήθηκε δημόσια ενώπιον όλων όλα αυτά τα οποία επέρασε. Και θαύμασαν όλοι οι πατέρες, εθαύμασαν το γεγονός ότι παρά της ανυπακοής που ο Μάλχος έδειξε εις τον μακαριστόν πλέον τότε γέροντά του, ο Άγιος Θεός δεν τον άφησε μόνο, αλλά ήταν εκεί δίπλα του και τον επροστάτευσε έως και το πέρας αυτής της ταλαιπωρίας που υπέστη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η υπακοή σώζει. Να ενθυμίστε τον μοναχό Μάλχο, να ενθυμίστε τον Άγιο Πορφύριο, να ενθυμίστε τον Άγιο Άντιο Συναήτη που ανέφερα πριν. Θέλω να κλείνω, να ενθυμίστε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο. Θέλω να κλείνω τη σημερινή αυτή εκπομπή νεανικές αναζητήσεις λέγοντας και πάλι ότι ίσως αυτή η σημερινή εκπομπή, παρά το γεγονός ότι αναφέρεται σε νέους και νέες, ίσως είναι η μόνη εκπομπή που πρέπει να στραφεί σε εμάς τους μεγαλυτέρους. Διότι εμείς δεν τα κάνουμε αυτά, οι νέοι τα κάνουν. Εσείς οι νέοι είσαστε παράδειγμα, το τονίζω προς μίμηση. Εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε δυσκολία με την υπακοή και την ταπείνωση. Εμάς μας κεντρίζει περισσότερο η ακρασία και ο εγωισμός μας. Θέλω λοιπόν να κλείνω τη σημερινή εκπομπή και πάλι με έναν λόγο του Αγίου Ιωάννου του Συναήτου. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, να ενθυμίσω ότι υπακοή σημαίνει περιφρόνησης, ακούστε. Ας είναι αυτό το καταληκτήριο, το τελικό συμπέρασμα σήμερα. Να έχεις κατά νου και να θυμάσαι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, ότι υπακοή σημαίνει περιφρόνηση του διαβόλου. Περιφρόνηση του διαβόλου και ανάσταση του έσω ανθρώπου, του πεπτοκότους, της ψυχής σου δηλαδή που αγωνιά και αγωνίζεται. Υπακοή σημαίνει περιφρόνηση του διαβόλου. Θέλετε λοιπόν να κάνουμε υπακοή, καθάρια όμως, εις την εκκλησία μας, εις των επίσκοπων και κατ' επέκταση είναι στην Αγία μας, εν συνόλο η Αγία μας Εκκλησία. Στο συνοδικό αυτή σύστημα, στην εν συνόλο Εκκλησία μας, να κάνουμε υπακοή. Ας κάνουμε λοιπόν αυτήν την Αγία υπακοή και ας περιφρονούμε τον διάβολο. Όχι επαναστάσεις, μην πετροβολούμε το Ράσο και την Αγία μας Εκκλησία. Ας σηκώσουμε λοιπόν τα χέρια κοιτευτικά, αφού κάνουμε υπακοή και ταπείνωση πολύ, και ας περιμένουμε έως ότου η Αγία μας Εκκλησία μας δώσει και πάλι το έναυσμα, μας δώσει και πάλι την απαρχή, το εκείνο τον αφετηριακό λόγο, ώστε να τρέξουμε και πάλι στις εκκλησίες μας να λειτουργηθούμε. Και δεν πειράζει που αυτό το διάστημα δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στις ακολουθίες και κυρίως στη Θεία Λειτουργία. Θα μου πείτε, μα δεν το κάνουμε επειδή είναι δική μας θέληση, το κάνουμε από ανάγκη, δηλαδή από υπακοή. Αυτή όμως η υπακοή που γίνεται, δεν γίνεται από δουλική ανάγκη, γίνεται από αγαπητική ανάγκη, δηλαδή από σεβασμό. Και μέσα σε αυτόν τον σεβασμό που στην Αγία μας Εκκλησία έχει και τον παραλληλισμό του φόβου εν Χριστώ πάντοτε, δείχνει και την αληθινή σχέση που έχουμε με τον Άγιον Θεό ως γνήσιοι Υιοί. Έχουμε αυτήν την Υιότητα την οποία την καλλιεργούμε κάθε φορά που κάνουμε αληθινή και καθάρια υπακοή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπακοή στην καραντίνα σημαίνει περιφρόνηση του διαβόλου και υπακοή εις το Πανάγιον θέλημα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Έτσι κάνουμε, έτσι και θα συνεχίσουμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Thank you.